μήνα, αν και είναι ακόμα αρχή του μήνα, αν και είναι μια από τις μέρες που πολλοί σήμερα τουλάχιστον ονομάζονταν σαν καλή ημέρα, επειδή ακόμα μέχρι και αργά το βράδυ ή μέχρι τις 6 το πρωί τουλάχιστον δεν ισχύουν κάποια μέτρα. Θεωρώ ότι αν τηρηθούν όλα τα μέτρα εκείνα τα οποία ούτως ή άλλως στο Λασίθι μέχρι στιγμής φαίνεται ότι αποδεχόμαστε περισσότερο από την έναρξη της περιπτώσεως αυτής του κορονοϊού, του εφιάλτη αυτού πραγματικά και για την ελληνική κοινωνία και όχι μόνο, ότι οι Λασιθιώτες μέχρι και σήμερα έχουν αποδείξει ότι σέβονται περισσότερο, ίσως και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε καλύτερα αποτελέσματα για τον νομό Λασιθίου συνολικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση αισιοδοξούμε ότι τα μέτρα πραγματικά, εφόσον και αν τηρηθούν, δεν θα χρειαστεί να έχουμε περισσότερα μετά τις 30 Νοέμβρη. Είναι πραγματικά δύσκολες οι καταστάσεις. Ήδη προετοιμαζόμαστε μια μικρή εισαγωγή πριν αμέσως με τις πρώτες ανακοινώσεις, όχι για αυτές, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είμαστε... Θα πάμε και με βάση τα προβλήματα όσον αφορά τον περιφερειακό μας σχεδιασμό. Σωστά, εγώ θα πω και να δούμε αρχικά ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ την Ιερά Πέτρα. Έχει γίνει πολλή συζήτηση το τελευταίο διάστημα. Είναι το θέμα του γυροκομείου. Μπαίνω κατευθείαν στην ερώτηση. Τι σας οδήγησε στην απόφαση αναστολής λειτουργίας του γυροκομείου, ένα. Δεύτερον, αν ήταν ενήμερος ο Δήμαρχος και η Εκκλησία για την απόφαση σας αυτή. Και τρίτο ζήτημα, παίρνοντας αυτή την απόφαση, υπήρχε εναλλακτική λύση? Γιατί το ζήτημα είναι τι γίνονται τώρα αυτοί που φιλοξενούνται στο γυροκομείο εδώ της Ιεράπετρας. Είχατε εναλλακτική λύση? Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε. Γιατί νομίζω ότι το κρίσιμο και το κεντρικό ζήτημα είναι τι γίνεται τώρα. Και για να σας κάνω όλες τις ερωτήσεις, γιατί νομίζω ότι θα έχουμε και άλλα ζητήματα, είναι ότι έχει εκδηλωθεί το ενδιαφέρον της Περιφέρειας Κρήτης σε σχέση με τη χρηματοδότηση ενός νέου γυροκομείου με ένα συγκεκριμένο αριθμό θέσεων. Τώρα, αν υπαρκεί όσον αφορά την άποψη των αναγκών ή όχι, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας και θα το δούμε. Οι εργασίες αυτές προχωρούν κανονικά ή έχουμε καθυστερήσεις και προβλήματα? Πολύ σημαντικά ερωτήματα όλα αυτά. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον σε αυτό που αντιστοιχεί στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου, γιατί οι συνεμπλεκόμενοι φορείς είναι αρκετοί, να δώσουμε κατάλληλες και πιστικές εξηγήσεις, κυρίως για την ενημέρωση του κόσμου της Ιεράπετρας, που εγώ εξ αρχής θέλω να πω ότι δεν αφορά μόνο την Ιεράπετρα. Τέτοια ευαίσθητα θέματα που αφορούν συνολικά τις δομές φιλοξενίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων αφορούν αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα μετά τις 11 Μαρτίου 2020, οπότε και ξεκίνησαν με το κλείσιμο των σχολείων οι πρώτες ενδείξεις για lockdown, και υπενθυμίζω ότι 23 Απριλίου του 2020 που διανύουμε είχαμε το πρώτο lockdown και από αύριο το δεύτερο. Ήδη υπάρχει σχετική εμπειρία όσον αφορά και πώς χειριζόμαστε όλες αυτές τις δομές. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπενθυμίσω το εξής, ότι και είναι και απαραίτητη μια μικρή αναδρομή για να δούμε πραγματικά τι έχουμε εμείς σε ένα ογκώδη φάκελο ως αντιπεριφέρεια Λασιθίου, τι ευθύνες έχει η αντιπεριφέρεια συνολικά και η περιφέρεια στο σύνολό της, διαχρονικά σαν ομαρχίες, αλλά και μεταγενέστερα σαν αντιπεριφέρεια και περιφέρεια στο σύνολό της και τα συναρμόδια υπουργεία. Επιτρέψτε μου. Λέω λοιπόν το εξής, ότι πριν ξεκινήσω μια όποια συζήτηση, θα πρέπει να κάνω μια μικρή εισαγωγή. Η εισαγωγή έχει αυτή να κάνει με το δεδομένο ότι οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας του νομού Λασιθίου είναι ακριβώς οι ίδιες οι οποίες εδώ και πολλές δεκαετίες έχουν δώσει άριστα αποτελέσματα σε όλες τις περιπτώσεις διαχείρισης δομών που έχουν σχέση με παθείς κοινωνικές ομάδες αλλά και άλλα φαινόμενα. Και αυτές οι ομάδες μπορεί να είναι και τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων και περιπτώσεις οι οποίες λειτουργούν κέντρα δημιουργικής απασχόλησης με παιδιά για ειδικές ανάγκες, σύλλογοι, φορείς κτλ. Επίσης η ίδια υπηρεσία τις δεκαετίες αυτές διαχρονικά που μπορεί να ψάξει στο βάθος των ιστορικών δεδομένων κανείς, που βεβαίως αντιστοιχούν στα αρμόδια Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και για τον νομό Λασιθίου, είχαν λαμπρά αποτελέσματα το πώς μεταχειριζόταν περιπτώσεις ιδιαίτερα σκληρές για να τις ακούει το ανθρώπινο αυτή. Και αναφέρω βιασμένα παιδιά, αναφέρω διαλυμένες οικογένειες, αναφέρω ξυλοδαρμούς, αναφέρω διάφορα φαινόμενα τα οποία όλα τα χρόνια τα χειρίστηκαν άριστα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπενθυμίσω ορισμένα πράγματα για να έχουμε μια καλή ενημέρωση, όσοι τουλάχιστον ενδιαφέρονται για το πώς λειτουργούν αυτές οι δομές δημόσιας υγείας. Ξεκινάω λοιπόν με μια μικρή αναδρομή. Στο γυροκομείο Ιεράπετρας
παρουσιάστηκαν φαινόμενα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή τέτοιου είδους προβλήματα. Δεν θα απαντήσω όμως μεμονωμένα και σε ερωτήματα που ήδη έχουν τεθεί. Θα απαντήσω βεβαίως σε κάθε ένα από αυτό, αλλά θα μου επιτρέψετε το εξής, κύριε Δασκαλάκη. Μια μικρή αναδρομή καταγεγραμμένη, ξανά λέω, από τα στοιχεία που η αντιπεριφέρεια Λασιθίου έχει στη διάθεσή της. Είναι σημαντικό και γι' αυτό σε ρωτάω, έτσι. Ανατριχιαστικά είναι αυτά που σημαντικά, λέει ο Αντιπεριφερειάρχης τώρα. Που λέτε σαν Αντιπεριφερειάρχης και γι' αυτό σας ρωτάω. Γιατί έχετε την εμπειρία, έχετε το φάκελο, έχετε τις διαδρομές κάποιων πραγμάτων. Και προφανώς οι ανάλογες υπηρεσίες καλά έκαναν και το χειρίστηκαν με τον τρόπο της ευαισθησίας. Αν δεν βιαστούμε να πιστεύω ότι ο κόσμος που μας ακούει, και σε αν θέλει να δώσει προσοχή και να αντιληφθεί πράγματα, θα καταλάβει ότι η πολιτεία αυτή, η κακή ή καλή, καθένας από εμάς έχει μια εικόνα για την πολιτεία. Είναι καλή όταν του αυξάνει τους μισθούς, είναι κακή όταν του κόβει. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι καλή όταν μας τριμοδοτεί, είναι κακή όταν μας φέρνει και μας βγάζει φόρους. Είναι καλή όταν μας δίνει άδεια η ίδια υπηρεσία για να δημιουργήσουμε ένα θηρικό σωματείο, μια ομάδα, ένα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύλλογο, αλλά είναι κακή όταν θέλουμε την υπηρεσία να ελέγξει αυτούς τους συλλόγους που λειτουργούν. Άρα λοιπόν ο κόσμος θα καταλάβει από μόνος του, μέσα από τις διαδικασίες, σε κάθε περίπτωση, τι ακριβώς έχει συμβεί. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν... Τι να καταλάβει ο κόσμος, κύριε, συγγνώμη που παρεμβαίνω κιόλας τώρα εγώ, είμαι παρεμβατική. Ναι, αλλά δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε μια κουβέντα έτσι. Εάν ναι, δεν υπάρχει μια ιστορική αναδρομή. Αλλά τι να καταλάβει ο κόσμος τώρα, κύριε Γουλίδα, γιατί αυτά που λέτε σηκώνουν όχι μόνο εισαγγελέα, σηκώνουν και εγώ δεν είπα τώρα τίποτα από αυτά. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε ένα ιστορικό, γιατί πολλοί από εσάς αναρωτιέστε πώς οδηγούμαστε και βγάζουμε κάποιες αποφάσεις. Ακριβώς. Και τώρα με αυτά που λέτε η όμως. Υγεία. Ναι, αυτά που λέω είναι λέτε γενικά, όμως. Δηλαδή γενικότερα... μιλάτε για βιασμούς, μιλάτε για την κατάσταση μέσα στο μέλλον. Εσείς, μισό λεπτό, με συγχωρείτε, κύριε Δασκαλάκη, συντονίστε τη συζήτηση. Ναι, ναι, ναι. Απευθύνομαι στο κοινό του Λασιθίου αυτή τη στιγμή. Ωραία, ωραία. Ο κόσμος καταλαβαίνει πολύ καλά. Λοιπόν, εάν έχουμε παρεμβάσει και δεν ολοκληρώσω μία φράση, δεν αναφέρθηκα στο συγκεκριμένο. Εσείς θέλετε να μάθετε, και εγώ είπα εισαγωγικά οι υπηρεσίες μας ποιες είναι, ποιες εκπροσωπούν, ποιο είναι το Υπουργείο Υγείας, ποιο είναι το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τι σκοπό, τι δράσεις έχουμε αναπτύξει όλες τις δεκαετίες. Σύμφωνοι. Ωραία, μέχρι εδώ. Επιτρέψτε μου λοιπόν μία μικρή αναφορά για να πάμε κατευθείαν τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας όσον αφορά συνολικά και τον Ορφανοδάκιο Δημοτικό Ξενώνα. Έτσι εμείς τον γνωρίσαμε. Τις 23 Μαΐου του 2000, και όταν λέω εμείς, εννοώ η Αντιπεριφέρεια Λασιθίου. Στις 23 Μαΐου λοιπόν του 2000 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ανατολή η συγκρότηση μιας επιτροπής από το Δημοτικό Συμβούλιο της Ιεράπετρας, αναλαμβάνοντας το συντονιστικό ρόλο υπηρεσιών που θα παρέχονται στους ηλικιωμένους οι οποίοι φιλοξενούνται στον Ορφανουδάκιο Δημοτικό Ξενώνα, όπως παρουσιαζόταν τότε. Αυτό δημοσιεύτηκε στην Ανατολή, όχι κάπου αλλού, από εκεί το είδαμε. Η δημοσιοποίηση αυτή σηματοδοτεί προφανώς κατά την υπηρεσία μας και την έναρξη λειτουργίας του Δημοτικού τότε Ξενώνα. Αναφέρομαι στο Μάιο του 2000, 20 χρόνια πίσω. Χωρίς όμως να έχει προηγηθεί από την έναρξη λειτουργίας αίτηση κατάθεσης άδειας ίδρυσης στην αρμόδια αρχή, τότε Νομαρχία Λασιθίου, όπως όριζε και ορίζει η νομοθεσία σε ανάλογες περιπτώσεις. Το 2001, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, με συγκεκριμένη απόφαση 322 του 2001, προβαίνει στη δωρεάν παραχώρηση χρήσης. Με επιτρέψετε λίγο, γιατί οι πολλές ομιλίες από το πρωί με τους κορονοϊούς κτλ. Το 2001 λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, με την αριθμό 322 του 2001 απόφαση του, προβαίνει στη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Κτηρίου στην περιοχή Λιβάδια του Δήμου Ιεράπετρας στο Σύλλογο Φύλων Ατόμων Τρίτης Ηλικίας, με την υποχρέωση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη δομή. Μάλιστα, 19 χρόνια πριν. Μάλιστα, ναι. 23 Μαΐου του 2000, δεν ήρθε κανείς να πει κάτι εδώ στην ομασία τότε. Από την εφημερίδα Ανατολή ξεκίνησε η ενημέρωση. Είναι συμβολικά όλα όσα αναφέρω. Και δεν αφορά ένα συμβούλιο σημερινό ή χθεσινό. Διαχρονικά αναφέρομαι για να διευκρινίζω τα πράγματα. Ζητήσατε ενημέρωση για να έχετε μια συνολική εικόνα. Ακριβώς. Χωρίς τόνους λοιπόν υψηλούς, επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή και να απαντήσω όπου μου επιτρέπεται και μπορώ λόγω της αρμοδιότητάς μου να απαντήσω. Σωστά από αυτά δεν μπορώ, γιατί δεν είμαι εκπρόσωπος ούτε του Δήμου, ούτε της Εκκλησίας, ούτε κανένας άλλο πέρα της αντιπεριφέρειας. Σαν πολίτης θα μπορούσα να έχω μια άποψη. Όμως αυτή που υποχρεούμε να σας μεταφέρω είναι η ενημέρωση που έχουμε και τι εικόνα έχουμε εμείς συνολικά. Έχουμε λοιπόν το επόμενο βήμα. 21 Τρίτου του 2002. Ακούστε, ένα ολόκληρο χρόνο μετά. Γίνεται αυτοψία από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μερίμνας και συντάσσεται έκθεση
όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων η βασική έλλειψη της νόμιμης άδειας, ίδρυσης και λειτουργίας εν λόγω μονάδας στη θέση Λιβάδια του Δήμου Ιεράπετρας. Η υπηρεσία αποστέλει με αριθμό πρωτοκόλλου 19153 στις 22 Τετάρτου του 2002 έγγραφο στον οικείο Δήμο της Ιεράπετρας προς ενημέρωση των αρμοδίων, αλλά και ως προς την ανάληψη της μέρημνας όσον αφορά τη σύνταξη και την κατάθεση αίτησης φακέλου για αδειοδότηση της μονάδας. Άρα από το 2001 μέχρι και το 2002 δεν υπήρχε καμία αίτηση. Συντάσσεται στις 29 Εβδόμου του 2002 απόφαση διακοπής λειτουργίας. Το ακούσατε? 29 Εβδόμου 2002. Απόφαση διακοπής λειτουργίας, καθότι κανένας από τους υπεύθυνους δεν προέβη σε καμία ενέργεια αδειοδότησης και διαβιβάζεται στον Ομάρχη Λασιθίου. Η συγκεκριμένη απόφαση δεν υπογράφηκε, οπότε και δεν προχώρησε η νόμιμη διαδικασία της διακοπής. Στις 29 Πέμπτου του 2003 διαβιβάζεται στην υπηρεσία έγγραφη καταγγελία πολίτη, προκειμένου να μεταφερθεί το συγγενικό της πρόσωπο από το Ορφανοδάκιο Ίδρυμα της Ιεράπετρας σε κάποιο άλλο γυροκομείο λόγω απαράδεκτων συνδικών, όπως χαρακτηριστικά περιγράφεται σε αυτήν. 29 Μαΐου 2003. Η υπηρεσία αποστέλει έγγραφα, για να μην αναφέρω αριθμούς και τρώγω το χρόνο, προς τον Δήμαρχο Ιεράπετρας με συνημμένη έκθεση κοινωνικής συμβούλου και θέτει προθεσμία 30 ημερών προκειμένου να κατατεθεί φάκελος αδειοδότησης όπως περιγράφει η κείμενη νομοθεσία στο ΦΕΚ 833 από 11/9/96. Νομοθεσίες και νόμοι υπάρχουν και υπήρχαν. Διότι σε διαφορετική περίπτωση θα ακολουθήσει απόφαση διακοπής. Στις 28 του 2003 η υπηρεσία προβαίνει σε νέα αυτοψία και συντάσσει εκ νέου έκθεση, περιγράφοντας την ίδια κατάσταση. Απραγία, δυσλειτουργία, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ακολουθεί διαβίβαση αριθμού πρωτοκόλλου 42734-59 του 2003, απόφαση διακοπής λειτουργίας, η οποία υπογράφεται από τον τότε νομάρχη Λασιθίου. Μη με ρωτάτε πρόσωπα, ονόματα τα ξέρουν όσοι τουλάχιστον παρακολουθούν τα πολιτικά πράγματα του νομού Λασιθίου. Ακολουθεί λοιπόν αυτή η διαβίβαση 5 Σεπτεμβρίου του 2003, απόφαση διακοπής, η οποία υπογράφεται κανονικά από τον τότε νομάρχη Λασιθίου. Απαντώ πιστεύω σε πολλά ερωτήματα. Έχει τεθεί ερώτημα γιατί δεν έκλεινε 19. Είναι χρήσιμα αυτά που ακούμε. Συνεχίστε και όπου μπορούμε θα παρεμβαίνουμε. Μα δεν θα χρειαστώ πολύ χρόνο. Σίγουρα όχι. Θα ακούσω, ναι, σίγουρα, ναι, θα απαντήσω όπου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Ο Δήμος Ιεράπετρας, έχοντας την κατοχή του την απόφαση, στέλνει διαμαρτυρία 19 Σεπτεμβρίου 2003, ζητώντας για μία ακόμα φορά από 28 του 3 έκθεση της Κοινωνικής Συμβούλου και η υπηρεσία τη διαβιβάζει εκ νέου με αριθμό πρωτοκόλλου 45237, 24 Σεπτεμβρίου του 2003 και παράλληλα υπενθυμίζει τη μη ύπαρξη φακέλου. Από το 2001 φτάσαμε στο 2003 τέλος χωρίς φάκελο. Στις 7 Δεκάτου 2003 ο Δήμος Ιεράπετρας αποστέλει έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 13045 με συνημμένη απόφαση 31 Εβδόμου του 2001, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας, με την οποία, όπως έχει προαναφερθεί, έχει αποφασιστεί η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Κτηρίου στα Λιβάδια Ιεράπετρας στο Σωματείο Φύλων Ατόμων Τρίτης Ηλικίας, με την υποχρέωση να προσφέρουν υπηρεσίες στα ηλικιωμένα άτομα. Στο ίδιο έγγραφο εκφράζεται η διαβεβαίωση καταβολής κάθε δυνατής προσπάθειας εκ μέρους του Δήμου Ιεράπετρας αλλά και του Συλλόγου, προκειμένου να νομιμοποιηθεί η λειτουργία της μονάδας. Αυτό αξίζει να το ξαναδιαβάσω. Στο ίδιο έγγραφο εκφράζεται η διαβεβαίωση καταβολής κάθε δυνατής προσπάθειας εκ μέρους του Δήμου Ιεράπετρας αλλά και του Συλλόγου προκειμένου να νομιμοποιηθεί η λειτουργία της μονάδας. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη διαβεβαίωση. Από το 2003. Ναι, έχουμε φτάσει στο τέλος 2003. Μάλιστα. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη διαβεβαίωση εκ μέρους του Δημάρχου Ιεράπετρας, ο νομάρχης Λασιθίου υπογράφει την αριθμό πρωτοκόλλου 47391, 9 Δεκάτου 2003, αναστολή εκτέλεσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 42734, όπως και τώρα είχε αναστολή, 5/9 του 2003, απόφαση του περί διακοπή λειτουργίας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένου. 16 Οκτωβρίου του 2009, ακούστε, ένα τεράστιο άλμα, από τις 9 Δεκάτου του 2003, όπου υπήρχε αναστολή εκτέλεσης της απόφασης αυτής, φτάσαμε στις 16/9 του 2009. Στέλνει το Σωματείο Φύλων Ατόμων Τρίτης Ηλικίας αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, χωρίς όμως να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και χωρίς να ακολουθείται η σταδιακή διαδικασία κατάθεσης, πρώτα κατατίθεται φάκελος με τα συνημμένα δικαιολογητικά για άδεια ίδρυσης και αφού χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και θα πούμε, θυμίστε μου να πούμε τι σημαίνει άδεια ίδρυσης και τι λειτουργίας αργότερα. Ακολουθεί ο φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άδεια λειτουργίας ΦΕΚ 1136. Ο νόμος που τα αναφέρει είναι ο 1136 στο φύλλο Β 2007. Άρα μέχρι στιγμής μια αίτηση χωρίς κανένα παραστατικό. Το 2009 τώρα. Ναι, το 16 Οκτωβρίου 2009, 11 χρόνια πριν. Αίτηση χωρίς δικαιολογητικά. Ναι, μια απλή αίτηση. Το λέω ξεκάθαρα.
ότι ο φάκελος δεν έχει κατεθεί μόνο η αίτηση χωρίς να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα αρχαιολογικά και χωρίς να ακολουθείται σταδιακή διαδικασία κατάθεσης. Μάλιστα. Η υπηρεσία λοιπόν διαβιβάζει με συγκεκριμένο έγγραφο 7037 στις 30 Δεκάτου του 9 έγγραφο με αριθμημένα αναλυτικά τα δικαιολογητικά της χορήγησης για άδεια ίδρυσης μονάδας φροντίδας ηλικιωμένου. Επειδή επιθυμώ να πέσουν οι τόνοι για να μπορούσα να σταματήσω. Μα ούτως ή άλλως είναι καλή η συζήτηση που κάνουμε. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, ποιος ήταν υποχρεωμένος να καταθέσει αυτό το φάκελο, ποιος φορέας, ο σύλλογος? Εγώ θα διαβάσω αυτό που λέει και εσείς θα βγάλετε τα συμπεράσματα. Μάλιστα. Μετά τη μεταφορά της υποχρέωσης με την απόφαση του Δημοτικού Κτηρίου στα Λιβάδια Σεράπτα στο Σωματείο Φύλων Ατόμων Τρίτης Ηλικίας, με την υποχρέωση του Συλλόγου δηλαδή, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα ηλικιωμένα άτομα. Τελεία. Στο ίδιο έγγραφο, να το βρούνε το έγγραφο, όποιος το θέλει να πάει να το βρει. Στο ίδιο έγγραφο ή να το ζητήσουν να του το δώσουν. Εκφράζεται η διαβεβαίωση καταβολής κάθε δυνατής προσπάθειας εκ μέρους του Δήμου Ιεράπετρας, αλλά και του Συλλόγου, προκειμένου να νομιμοποιηθεί η λειτουργία της μονάδας. Από τη στιγμή που παραχωρήθηκε και ανέλαβε τα ηνία, κατά την άποψή μου, του Συλλόγου. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Το έτος 2012. Α, συγγνώμη, ξαναδιαβάζω αυτό που είχε σταματήσει γιατί με διακόπτεται. Η υπηρεσία λοιπόν διαβίβασε με τον αριθμό πρωτοκόλλου 7037 στις 30 Δεκάτου του 9, έγγραφο με αριθμημένα αναλυτικά τα δικαιολογητικά της χορήγησης για άδεια ίδρυσης μονάδας φροντίδας ηλικιωμένου. Το έτος 2012, περνάμε 3 χρόνια, η υπηρεσία μας υπενθυμίζει εκ νέου με τον αριθμό πρωτοκόλλου 347 2 Φεβρουαρίου του 12, έγγραφο ότι στην ανάγκη κατάθεσης αρχικά του φακέλου για χορήγηση άδειας ίδρυσης και μετέπειτα της άδειας λειτουργίας της μονάδας. 15 Πέμπτου του 12, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 113 έγγραφο, αποστέλλεται στην υπηρεσία μας μόνο η σύνδεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου, του Σωματείου, όπου συγχρόνως γίνεται αναφορά ότι έχουν προβεί σε ενέργειες νομιμοποίησης του υφιστάμενου κτηρίου. Η υπηρεσία ξεκίνησαν διαδικασίες λοιπόν για να νομιμοποιηθεί το υφιστάμενο κτίριο, το Ορφανουδάκιο. Πιστεύω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται σε τι αναφέρομαι. Η υπηρεσία λοιπόν με τον αριθμό πρωτοκόλλου 1874 1 Αυγούστου του 12 έγγραφο που στέλνει στο Σωματείο ζητά να της κατατεθεί η αίτηση υποβολής στην πολεοδομία της διαδικασίας νομιμοποίησης. Επειδή δεν τελεσφόρησε η διαδικασία, τα επόμενα έτη η υπηρεσία αποστέλλει υπενθυμίσεις με τα έγγραφα με αριθμού πρωτοκόλλου 559, 13 Μαρτίου του 13, προς τον πρόεδρο του Σωματείου με κοινοποίηση στο Δήμαρχο Ιεράπετρας και αριθμό πρωτοκόλλου 3738, κάθετος 8 Δεκάτου 14, προς τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, τονίζοντας την κατεπίγουσα ανάγκη κατάθεσης δικαιολογητικών για χορήγηση άδειας ίδρυσης της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων. Αυτά τα αναφέρω για τον αόρατο πόλεμο που αναφέρθηκαν ορισμένοι ότι τους γινόταν διαχρονικά. Μέχρι λοιπόν και το 2014 δεν υπήρχε ούτε ένα παραστατικό στο φάκελο πέραν της νομιμοποίησης του υφισταμένου κτηρίου, στο Ορφανουδάκιο δηλαδή. Επίσης 15 Δεκάτου 2013 οι κοινωνικοί σύμβουλοι και η διευθύντρια της υπηρεσίας αποστέλλουν εισήγηση στον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, τονίζοντας την ανάγκη διακοπής λειτουργίας της συγκεκριμένης μονάδας, προκειμένου να προασπιστεί η ασφάλεια της ιδιαίτερα ευάλωτης ομάδας της τρίτης ηλικίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Το επόμενο έτος αποστέλλεται με αριθμό 4429 2 Δευτέρου 15 έγγραφο, με το οποίο ζητούνται στοιχεία και έγγραφα νομιμοποίησης του κτηρίου, τα οποία ουδέποτε προσκομίστηκαν. Το έτος 2016 ζητούνται από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στοιχεία Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Υγείας. Γνωρίζετε ποιοι και πόσοι πέρασαν. Πολύ καλά τα ονόματά τους. Σχετικά με τη λειτουργία των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων του νομού Λασιθίου, αδειοδοτημένων και μη. Η υπηρεσία μας απαντά με αριθμό πρωτοκόλλου 204/18 πρώτου 16, ερχόμαστε προς τα δω, όπου ενημερώνει για τη μη αδειοδοτούμενη δομή της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων του Δήμου Ιεράπετρας. Τον Απρίλιο του ίδιου έτους, 2016, η υπηρεσία προβαίνει σε αυτοψία, όπου διαπιστώνεται για μία ακόμα φορά οι ελλείψεις αδειοδοτήσεων ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων και αφετέρου ελλείψεις αδυναμίες της μονάδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Κτηριολογικές εγκαταστάσεις, προσωπικού, βιβλίων της επιχείρησης κλπ. Της δομής κλπ. Όπου δυσχέρεναν περαιτέρω την εύρυθμη λειτουργία της. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι το σύνολο των περιθαλπόμενων τότε, αυτοξεπηρετούμενων και μη, ανέρχονταν στους 28. Η υπηρεσία ενημέρωσε την τότε Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου για την αυτοψία.
Επειδή δεν κατατέθηκε κανένας φάκελος στην υπηρεσία το υπόλοιπο έτος 16 για ίδρυση και λειτουργία της μονάδας, τον Ιανουάριο του επομένου έτους και συγκεκριμένα στις 12/1/17, η υπηρεσία εισηγείται εγγράφως την απόφαση διακοπή λειτουργία της μονάδας προς την τότε Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου. Κατόπιν τούτου η Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου επιδιώκει και συγκαλεί συνάντηση στις 31 Ιανουαρίου του 2017. Αποστέλλοντας πρόσκληση με αριθμό πρωτοκόλλου 22/3/31/1/17, η ίδια στους τοπικούς φορείς, Δήμο Ιεράπετρας, Διοικητικό Συμβούλιο Σωματείου Φίλων Τρίτης Ηλικίας, Μητροπολίτη Ιεραπείτης και Σιτίας, Περιφερειακούς Συμβούλους και τους υπαλλήλους της διεύθυνσής μας, εδώ δηλαδή της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγιεινής Κοινωνικής Προστασίας Υγιεινής κτλ., το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να ενημερώσει για τις επικείμενες διαδικασίες. Μέχρι τώρα 16 χρόνια εκλιπαρούσαμε, υπενθυμίζαμε, φωνάζαμε. Μέχρι το 17 αναφέρομαι τώρα. Θα πάμε παραπέρα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την επόμενη, 1 Φεβρουαρίου 2017, στο γραφείο του Δημάρχου Ιεράπετρας. Όταν οι υπάλληλοι της υπηρεσίας μας έφτασαν στο χώρο συνάντησης, ενημερώθηκαν ότι η Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου δεν θα μπορούσε να παρευρεθεί. Αλλά παρατάστα η συνάντηση θα γινόταν κανονικά και θα λάβανε την απαιτούμενη ενημέρωση από τους παριστάμενους περιφερειακούς συμβούλους και τα περιφερειακά στελέχη. Στην ελόγω συνάντηση συζητήθηκε η κατεπίγουσα ανάγκη διακοπής, άλλη μια φορά, 1 Φεβρουαρίου του 2017, η κατεπίγουσα ανάγκη διακοπής της λειτουργίας της μονάδας και η ασφαλής μεταφορά, ακούστε, των 28, κατά δήλωση, της περίοδου εκείνη του ΔΣ και των λοιπόν συνεμπλεκομένων περιθαλπωμένων σε αδειοδοτημένες δομές μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων. Ασφαλής μεταφορά. Η ασφαλής μεταφορά των 28, ξαναλέω, τον αριθμό. Το κρατάω. Περιθαλπωμένων σε αδειοδοτημένες δομές, μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων ή στα σπίτια των οικείων τους. Αυτό λέει η νομοθεσία. Δεν διατάζει υπηρεσία. Η νομοθεσία ορίζει στις αδειοδοτημένες δομές μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων και δεν λέει Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων. Όλη τη χώρα αναφέρεται. Ή στα σπίτια των οικείων, όπου είναι εφικτό. Η πρόταση κάποιων από τους παρευρισκόμενους τότε ήταν να μεταφερθούν οι ηλικιωμένοι, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, προσωρινά σε ξενοδοχεία της πόλης. Αλλά η υπηρεσία τόνισε αυστηρά την άρνησή της στην πρόταση αυτή, ενώ επέμεινε στη θέση της για μεταφορά μόνο σε αδειοδοτημένες δομές ή στα σπίτια των οικείων τους, όπως περιγράφεται στην κείμενη νομοθεσία και δεν τίθε το θέμα να πάρει επίσημη θέση περί μεταφοράς σε ξενοδοχεία. Εκ των πραγμάτων δηλαδή, η υπηρεσία ως Υπουργείο Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας κτλ., συνεμπλεκόμενα υπουργεία, άλλο είναι το Υπουργείο Υγείας, έχει τις ίδιες υπηρεσίες, δεν θα μπορούσε να πάρει θέση σε μια αδειοδοτημένη δομή. Αλλά δεν θα μπορούσε να συνενέσει σε ξενοδοχεία και το ανέφερε η υπηρεσία. Άρα από εκεί και μετά η αιρετή πήραμε τη σκητάλη. Τονίστηκε μάλιστα εκ μέρους της υπηρεσίας ότι αφού η περιφέρεια Κρήτης θα προέβαινε σε χρηματοδότηση του έργου για την επισκευή διαρρύθμιση του υφιστάμενου κτηρίου που στέγαζε τη δομή, να κατατεθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά τουλάχιστον για άδεια ίδρυσης αρχικά και μετέπειτα για άδεια λειτουργίας. Πρώτα χτίζουμε ένα κτίριο κατάλληλο, όπου οι μηχανικοί προβλέπουν ακόμα και για το είδος του κρεβατιού, χαμηλότερο από τα άλλα, να μην πω σε λεπτομέρειες, που προβλέπει ότι σε ένα χώρο 12 τετραγωνικών έχουμε ένα ηλικιωμένο. Αυτό σημαίνει ευπαθής κοινωνική ομάδα, που σημαίνει ότι για να έχουμε δύο θέλουμε 18 τετραγωνικά. Αυτά λέει ο νόμος, όχι ο αντιπεριφερειάρχης κάθε περίοδο, και άλλα πολλά λέει ο νόμος, θα τα πούμε παραπέρα. Και να έχει λοιπόν να έχει άδεια ίδρυσης αρχικά και μετέπειτα άδεια λειτουργίας από τον επίσημο, ακούστε, από τον επίσημο νόμιμο φορέα διαχείρισης της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων. Τέλεια. Ακολούθησε το επόμενο διάστημα επίσκεψη στην υπηρεσία μας από στελέχη του Δήμου Ιεράπετρας που ασχολούνταν με το θέμα και προσκομίστηκαν κάποια σχέδια ένταξης του νόμου 4178 του 2013 περί νομιμοποίησης αυθαιρέτων της μονάδας, χωρίς όμως κατάθεση αίτησης και χωρίς τα λοιπά στοιχεία του φακέλου όπως αυτά περιγράφονται στην νομοθεσία και σας ανέφερα από πότε τα είχαμε στείλει τα δικαιολογητικά. Στις 23/8/17, τον Αύγουστο του 2017, η Κοινωνική Σύμβουλος Υπηρεσίας μας πραγματοποιεί αυτοψία όπου διαπιστώνεται ότι το οίκημα στην περιοχή Λιβάδια του Δήμου Ιεράπετρας που στέγαζε τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων ήταν άδειο και από προσωπικό και από ηλικιωμένους. Αυτή ήταν η επαφή των Προεδρίων κατά καιρούς με την υπηρεσία. Όποτε η υπηρεσία είχε εντολές ή όποτε είχε το χρόνο και έκανε ελέγχους, δεν είχε ποτέ μια επικοινωνία. Στις 23/8/17 λοιπόν, βλέπει ότι το κτίριο ήταν άδειο και από προσωπικό και από ηλικιωμένους. 22/4/19, τον Απρίλιο του 2019, υπενθυμίζεται στην Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με τον αριθμό πρωτοκόλλου 97460 έγγραφο και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Η από 12/17 εισήγηση της υπηρεσίας περί διακοπή λειτουργίας της μονάδας, μια και είχε διαπιστωθεί από την τελευταία αυτοψία ότι πλέον ήταν άδειο το κτίριο, θεωρώντας ότι ήταν τυπική υπογραφή αυτής της απόφασης, αλλά δεν υπογράφηκε. Παράλληλα, στο ίδιο διάστημα, η υπηρεσία έλαβε τηλεφωνικά ερωτήματα πολιτών σχετικά με την ύπαρξη κάποιου αδειοδοτημένου ερωτηματικά γυροκομείου, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν στην περιοχή οικισμού Καλογέρων Δήμου Ιεράπετρας. Αυτομάτως υποθέσαμε ότι ίσως κάποιοι ηλικιωμένοι είναι τα σκεπτικά και οι όσες τεκμηριωμένες, διασταυρωμένες απόψεις, προτάσεις, πληροφορίες έχει η υπηρεσία μας όλα αυτά τα χρόνια. Και ίσως κάποιοι ηλικιωμένοι λοιπόν της μονάδας αυτής, της περιοχής Λιβάδια, είχαν πιθανόν μετακομίσει εκεί, ενθυμούμενοι και την πρόταση στη διάρκεια της τελευταίας συνάντησης για προσωρινή μεταφορά των ηλικιωμένων σε άλλο χώρο. Άρα εδώ δεν είσαι ποτέ κανένα αίτημα αδειοδότησης για μετεγκατάσταση των υποδομών υλικοτεχνικών και μετακίνηση των ανθρώπων. Δεν μεθεκαθίστανται οι άνθρωποι, μετακινούνται. Ερευνήσαμε λοιπόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις διαφημίσεις, όπως ακριβώς υπέδειξαν οι πολίτες που τηλεφωνούσαν και ρωτούσαν. Δεν βρήκαμε στην πράξη, δεν υπήρχε πληροφόρηση για το πού μεταφέρθηκαν και το βρήκαν οι υπηρεσίες. Παρά τα αυτά, η υπηρεσία προέβησε σχετικά ερωτήματα στο Υπουργείο Υγείας για όλα αυτά που είχε σε πληροφορίες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η υπηρεσία έχει αρμοδιότητα για αδειοδότηση κτλ. Διαφόρων μορφών δομών εκτός ηροκομείων. Αμφότερα τα Υπουργεία απάντησαν ότι αυτή η μορφή υποστηριβόμενης διαβίωσης που εφαρμοζόταν από τη διαφημιζόμενη εταιρεία δεν καλυπτόταν από το θεσμικό μας πλαίσιο του νόμου 2345 του 1995, υπουργική απόφαση, και παράλληλα το Υπουργείο Υγείας απέστειλε το ερώτημα της υπηρεσίας στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεκτών Δημόσιας Υγείας, υπάλληλο στο οποίο επικοινώνησε με την υπηρεσία τηλεφωνικά και ζητήσαμε, εφόσον θεωρούν ότι η συγκεκριμένη δομή θα μπορούσε να ελεγχθεί από την υπηρεσία μας, να μας σταλούν εντολή και οδηγίες, μια που μεταοριζόμενα στην ελληνική νομοθεσία και σύμφωνα με τις απαντήσεις των δύο υπουργείων δεν προέκυπτε κανενός είδους εμπλοκή της υπηρεσίας μας. Κύριε Αντιπεριφερειάρχε, δεν στάλθηκε ποτέ δομή, κανένα έγγραφο. Ποια δομή. Αναφέρθηκε τότε σε πληροφορία ότι πιθανόν οι φιλοξενούμενοι που είχαν φύγει από το γυροκομείο κατά την αυτοψία του Ορφανουδάκιου είχαν μεταφερθεί σε κάποια δομή στους Καλογέρους. Μάλιστα. Το έλεγξε η υπηρεσία λοιπόν. Και δεν εστάλει ποτέ καμία απάντηση σχετική από τα συναρμόδια υπουργεία αν έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση να ελέγχουμε μη αδειοδοτημένες δομές ή δομές που δεν λειτουργούν κατά τα πρότυπα γυροκομείων αλλά σύμφωνα με τον νόμο και με άλλες μορφές. Τον Ιανουάριο του 2020, η υπηρεσία εδώ, Γιαννάρη, δέχτηκε και πάλι ερωτήματα τηλεφωνικώς από πολίτες περί νομιμότητας δύο γυροκομείων εντός της πόλης της Ιεράπετρας. Το ένα είχε γίνει δύο. Σχεδόν παράλληλα, στις 14 Δευτέρου του 20, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 14 Δευτέρου του 20, ζητά επικαιροποίηση στοιχείων αναφορικά με αδειοδοτημένες και μη μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και θεραπευτηρία χρονίων παθήσεων. Έχουμε τέτοιο στο Λαζίδι. Η υπηρεσία, ωστόσο, με αφορμή τηλεφωνήματα πολιτών για τη λειτουργία γυροκομείων εντός της πόλης Ιεράπετρας, άρχισε διερεύνηση για να εντοπίσει την ακριβή διεύθυνσή του που ως τότε δεν γνώριζε ως υπηρεσία. Η κοινωνική σύμβουλος υπηρεσίας πραγματοποίησε. Η υπηρεσία πρέπει να σας πω ότι κινείται όποτε θέλει με το τμήμα της προϊσταμένης αρχής που έχει, τη διοίκησή της, τη διευθύντριά της, χωρίς να ενημερώνει σόνι και θέλω, καλά και θέλω, ποτέ κανένα θέλω, μας. Εμείς είμαστε ρετοί. Η υπηρεσία κάνει τη δουλειά της. Τελειώνω, Νίκο, συγγνώμη, επέτρεψε μου. Ναι, εδώ. Είναι καλύτερο να σημειώνεις όμως τα ερωτήματα. Σημειώνω. Δεν είναι ερώτημα να το καταλάβουμε. Δηλαδή μέχρι το Φεβρουάριο του 20 δεν φαίνεται καμία αδειοδοτημένη δομή. Όχι μόνο αδειοδοτημένη. Αυτά που φαίνονται στο φάκελο σας τα ανέφερα. Μπράβο. Υπάρχει η αίτηση διαδικασίας νομιμοποίησης του κτηρίου. Μάλιστα. Το υπάρχει. Δηλαδή δεν ξέρει κανένας τι που βρίσκεται τίποτα. Όχι, αν εγώ νομίζετε ότι σας λέω κάτι άλλο τότε... Όχι. Να το... για... Ακριβώς ό,τι σας ανέφερα. Μάλιστα. Με ευθύνη για τα όσα προφανώς και θα πάρω και θέσεις αυτό. Μέχρι το Φλεβάρι φαίνεται δεν υπάρχει τίποτα. Φτάσει, γιατί με ρωτάτε και σας απάντησα ότι Μάλιστα. έχω κάθε πρόθεση ειλικρινέστατα και λύσεις να δοθούν και απαντήσεις να δοθούν και να δημιουργηθεί εντύπωση, να μην δημιουργηθεί μάλλον εντύπωση ότι εμείς εδώ στο Λασίθι έχουμε την πρωτοτυπία. Να υπενθυμίσω, παράλληλα σε μια μικρή ανακοπή, γιατί έχω μια-δυο σελίδες ακόμα και τελειώνουμε, ότι η ίδια υπηρεσία, αλλά και αντίστοιχες υπηρεσίες των ομασιών και της αιρετής περιφέρειας έχουν κλείσει και στην Κρήτη και άλλες δομές. Δεν θέλω να πάω σε ονόματα, αλλά υπενθυμίζω δομή του καλού χωριού. Να πάω στο Ηράκλειο, να πάω στο Ρέθυμνο, σε όπου και αν πας όλη την Ελλάδα,
δεν λειτουργούν για πολύ καιρό οι παράνομες δομές και δεν το επεκτείνω με το τι γίνεται σήμερα. Διότι εμείς δεν θέλουμε να πιέζουμε και να τρομοκρατούμε και να πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Εμείς προσπαθούμε με τις υπηρεσίες που είναι οι ίδιες να περιθάλπουμε αυτά που προανέφερα, όλα τα περιστατικά. Ξέρετε πόσες περιπτώσεις εξωενδοσχολικής βίας, τα είπα προηγουμένως. Η ίδια υπηρεσία τα έχει χειριστεί άριστα και παίρνει τα εύσημα από όλες τις δομές που έχουν και μικρά παιδιά και συλλόγους και ανθρώπους που φροντίζουμε. Τρία γυροκομεία πιστοποιημένα έχει στον νομό Λασιθίου. Αλλά ας μην ξεφύγω από την κουβέντα. Γυρνάω λοιπόν πίσω. Όπως διαπιστώθηκε λοιπόν στις 12 Δευτέρου του 20, ξαναλέμε, ρωτώντας διερχόμενους δημότες, καθότι ακόμα δεν γνώριζε η υπηρεσία σαφή στοιχεία διευθύνσεων, διαπίστωσε ότι στην πρώτη δομή που επισκέφθηκε τη οδού Παύλου Μελά στην Ιεράπετρα, επρόκειται για ένα οίκημα με ενιαίο ισόγειο χώρο και ένα ενιαίο χώρο παταριού, που συνδέονταν με μια υποτυπώδη σκάλα μη ασφαλούς διέλευσης που περιορίζονταν μόνο στη χρήση των εργαζομένων, αφού η δικαιολογία ήταν στο χώρο του παταριού βρισκόταν η μη αυτοεξυπηρετούμενη κατάκητη ηλικιωμένη. Λαμβάνοντας υπόψη σας και την αντίστοιχη συνημμένη έκθεση της Κοινωνικής Συμβούλου 12 Δευτέρου 20 ταυτόχρονα, αποδεικνύεται ότι οι κτηριολογικές συνθήκες δεν επιτρέπουν επουδενή τη λειτουργία μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στο συγκεκριμένο χώρο, σε συνδυασμό με τις ελλείψεις, την κατάσταση ειδικοτήτων του προσωπικού, κρατήστε τα, όπως περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία και είναι τόσο πολύπλοκη αλλά και τόσο πεντακάθαρη. Το σύνολο των περιθαλπωμένων σε αυτή τη μικρή δομή, η εσωτερική διαρρύθμιση δεν είχε καμία σχέση με τα περιγραφόμενα της νομοθεσίας, αφού όχι μόνο δεν υπήρχαν ξεχωριστά δωμάτια, αλλά τα υπάρχοντα κρεβάτια είχαν απόσταση μεταξύ τους λιγότερο από ένα μέτρο, ήταν 20. Ανύπαρκτη θάλαμη, ανύπαρκτες εγκαταστάσεις παροχής οξυγόνου, φωτισμού νυχτός, επιτύχου κλίνης, δεν θέλω να πω περισσότερα. Πάμε στο αμέσως επόμενο κομμάτι. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν θέλω να διαβάσω όλη την έκθεση για πολλούς λόγους και συναισθηματικούς, σε κάθε περίπτωση πάντως σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη, εφόσον γίνεται μεταφορά τροφίμων, φιλοξενουμένων κτλ., θα πρέπει αφενός να είναι αδειοδοτημένη αυτή η δομή που παρασκευάζει και προσφέρει γεύματα και δεν μεταφέρει από τη μια δομή στην άλλη και πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα ισοθερμικά δοχεία, κλειστούς περιέκθεση και έχει μια ολόκληρη έκθεση που δεν αξίζει, δεν πρέπει να διαβαστεί. Στη δεύτερη δομή που επισκεφθήκαμε, στη συμβολή των οδών Παπάγου και Ζουράρη γωνία, διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για ένα τετραόροφο κτίσμα που δεν τηρούσε προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος πίνακας ΦΕΚ 1136-2007, λαμβάνοντας υπόψη και την αντίστοιχη συνημμένη έκθεσή της Κοινωνικής Συμβούλου. Έχουν πάρει μέρος όλοι, έτσι, όσοι αφορούν τη δημόσια υγεία, τη διασφάλιση, κοινωνική σύμβουλη κτλ. Στις 12 Δευτέρου 20 αποδεικνύεται ότι οι κτηριολογικές συνθήκες δεν επιτρέπουν επουδενή τη λειτουργία μονάδας σε συνδυασμό με τις ελλείψεις στην κατάσταση ειδικοτήτων του προσωπικού, όπως περιγράφεται την νομοθεσία. Το σύνολο των περιθαλπωμένων στη δομή αυτή, της οποίας η εσωτερική διαρρύθμιση απέχει κατά πολύ από τα περιγραφόμενα της νομοθεσίας, ήταν 52. Σας είχα πει να κρατήσετε τον αριθμό 28 από το Ορφανουδάκιο κατά τη μετακίνηση των ανθρώπων. Μετρήστε τους. Ναι, από 28 γίνανε 72. Η μυτελή θάλαμη, ανύπαρκτες εγκαταστάσεις παροχής οξυγόνου, φωτισμού νυχτός, επιτύχου κλίνης, ανύπαρκτη εξωτερική γραμμή και άλλα πολλά που επίσης δεν θέλω να διαβάσω για τη συγκεκριμένη δομή. Και εκεί επομένως η δυσλειτουργία ήταν εμφανέστατη. Αμέσως μετά την αυτοψία συντάχθηκαν δύο εκθέσεις, μία για κάθε δομή, και αποστάλθηκαν με τον αριθμό πρωτοκόλλου 62855 12 Μαρτίου του 20, έγγραφο στο Σωματείο Φύλη Ατόμων Τρίτης Ηλικίας και ταχυδρομικό στις 12 Τρίτου 20 και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο email που μας υπέδειξαν στις 13 Τρίτου του 20. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι αμέσως μετά την αυτοψία στις δύο δομές, πριν ακόμα παραλάβουν τις εκθέσεις, την ίδια μέρα, κατά δήλωση... Δεν σε διακόπτω, μία συμπληρωματική ερώτηση. Αυτό απεστάλλει προς το Σύλλογο Φύλων Τρίτης Ηλικίας. Ναι, κοινοποιήθηκε σε Δήμο και λοιπά. Ναι, τεκμηριωμένα με πρωτόκολλα και τα λοιπά. 12/3/20 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ταχυδρομικός. Υπάρχουν τα όλα τα στοιχεία στη διάθεση του καθενός. Και κοινοποιήθηκε και είχε κοινοποιήσει και σε άλλους φορείς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν βλέπω να έχει κοινοποιήσει άμεση, γιατί αφορούσε τη διοίκηση. Σε αυτό το έγγραφο. Τα άλλα θα απαντήσω ευθέως. Αξίζει λοιπόν να σημειωθεί ότι αμέσως μετά την αυτοψία στις δύο δομές, πριν ακόμα παραλάβουν τις εκθέσεις, την ίδια μέρα, τα μέλη του ΔΣ του Σωματείου Φύλη Ατόμων Τρίτης Ηλικίας ενόχλησαν, είχαν και ξαναέρθει και το Σεπτέμβριο το προηγούμενο και το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο. Και παλιότερα σαν Περιφερειακό Σύμβουλο και τα προηγούμενα συμβούλια. Οφείλω να το πω και αυτό, γιατί είμαι 10 χρόνια στην Περιφέρεια. Με ενόχλησαν λοιπόν εδώ, ζητώντας μου να μεσολαβήσω
ακούστε, ώστε να μην προχωρήσει η υπηρεσία στη σύνταξη των αποφάσεων διακοπής λειτουργίας και σε περίπτωση που αυτή προχωρήσει να μην υπογραφούν εκ μέρους του. Αυτό μου ζήτησε το Διοικητικό Συμβούλιο. Να συνεχίσω όλα αυτά που σας προανέφερα, να συνεχίσω με την υπογραφή μου ή με τη μη υπογραφή μου να συνεχίσουν να λειτουργούν. Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Οι 28 έγιναν 72. Αν δεν υπέγραφα, μήπως ήταν σήμερα 120. Είχαμε και τρίτες δομές. Ερώτημα κάνω. Στις 13 Μαρτίου λοιπόν του 20, την ίδια μέρα, η υπηρεσία διαβίβασε τον αριθμό πρωτοκόλλου 63678, εγγραφό της, τις δύο αποφάσεις διακοπής. Υπεγράφησαν. Η μία επί της οδού Παύλου Μελά και η άλλη επί της Δουράρη Γωνία. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τη δεδομένη κατάσταση κατεπίγουσας προάσπισης της δημόσιας υγείας, που απειλούνταν ανά πάσα στιγμή και σε συνδυασμό με την έναρξη, ακούστε τότε, ήταν μόνο η έναρξη εξάπλωσης του COVID. Δεν ήταν η δική μου, τουλάχιστον, συνένεση, ο ιός του COVID, ο επισπεύδων. Ήταν οι απίστευτες καταστάσεις που εκεί μέσα διεμείβονταν. Ο COVID ήταν επισπεύδων και υπενθυμίζω, από τις 13 Μαρτίου, το πρώτο lockdown ήταν στις 23 Απριλίου του 2020. Εκείνο λοιπόν με τη σειρά του και καθυπόδηση της υπηρεσίας ειδοποίησε αμέσως τηλεφωνικά εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Φύλια Τρόμου Τρεις Ηλικίας, ζητώντας άμεσα προφορική συνάντηση ακρόαση μαζί τους όπως ορίζει ο νόμος κτλ., ενημερώνοντας ότι οι αποφάσεις θα υπογραφούν άμεσα. Εγώ δηλαδή ζήτησα να έρθουν στο γραφείο και τους ενημέρωσα. Και αυτοί με τη σειρά τους εκλιπαρούσαν να μην υπογράψουν. Ορίστηκε συνάντηση στις 20 Μαρτίου του 20 στο γραφείο, στο κτίριο της Περιφερειακής Ένωσης Ελαστείου, η οποία δεν τελεσφόρησε. Δεν τελεσφόρησε γιατί υπέγραψα. Αφού δεν προσήλθαν αρχικά, επικαλούμενοι ότι δεν ήταν ενημερωμένα όλα τα μέλη τους. Άρα στην πρώτη πρόσκληση του Μαρτίου δεν απάντησαν. Εν τέλει, ορίστηκε επόμενη συνάντηση, στην οποία προσήλθαν πρόεδρο και οργανωτικό γραμματέα κατά δήλωσή του, δεν θα αναφέρουμε ονόματα, στι 23 Τρίτου του 20. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία τη κοινωνική συμβούλου τη υπηρεσία. Ακούστηκαν για μία ακόμα φορά οι απόψει του περί μη διακοπή λειτουργία των μονάδων. Η υπηρεσία τόνισε τι σοβαρότερε ελλείψει που στην παρούσα φάση, ενώ το Φεβρουάριο που έγινε αυτοψία δεν είχε τεθεί τουλάχιστον στη χώρα μα θέμα COVID, στο διάστημα που μεσολάβησε ωστόσο άρχισε να εμφανίζεται η επιδημία, που καθιστούσαν ακόμα πιο ευάλωτες και επικίνδυνες τις ευπαθείς αυτές κοινωνικές ομάδες. Επαναλάβαμε επίσης την ίδια πάγια θέση μας, οι περιθαλπόμενοι να μεταβούν σε αδειοδοτημένες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, είτε του νομού Λασιθίου που όπως γνωρίζαμε και είχαμε επανειλημμένως ενημερώσει, υπήρχαν και νέες θέσεις για να καλυφθεί ένα μέρος τους, είτε σε διπλανό νομό μέχρι τουλάχιστον να αποπερατωθεί η δομή στη θέση Λιβάδια του Δήμου Ιεράπετρα. Ο ίδιος ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου ενημέρωσε ότι μέχρι το μεσημέρι της 23/20 θα είχαν υπογραφεί και οι δύο αποφάσεις όπως και έγινε. Τους είχα ενημερώσει. Οι αποφάσεις διακοπή λειτουργίας και των δύο μονάδων υπογράφηκαν, πρωτοκολλήθηκαν και στάλθηκαν συστημένα στην ίδια ημέρα από τη γραμματεία. Η απόφαση για τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων κτλ. Παραλήφθηκε από τους προέδρους και η δεύτερη το ίδιο. Στη συνέχεια το Σωματείο Φύλιας Ατόμων Τρεις Ηλικίας κατέθεσε ενώπιον της συντονίστριας αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης ειδικές διοικητικές προσφυγές στις 6 Απριλίου του 20, κατά της απόφασης αυτής, δύο αποφάσεις ήταν στην ουσία να μην αναφέρω τους αριθμούς, αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, ο οποίος εκπροσωπεί συμπληρώνω τα αρμόδια Υπουργεία και δεν υπογράφει ότι του κατέβει από το κεφάλι, και απεστάλησαν οι απόψεις της υπηρεσίας μας όπως ζητήθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου 264 στις 9 Απριλίου του 20 και 263 στις 9 Απριλίου του 20 έγγραφα στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Η αποκεντρωμένη μας έκανε πλήρη έλεγχο του φακέλου όλου. Όλων των φακέλων από το 2001. Με συνημμένα λοιπόν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πήγαν στην αποκεντρωμένη. Επί της ουσίας αξίζει να σημειωθεί ότι αναφορικά με τους λόγους της προσφυγής τονίστηκε την πλευρά της υπηρεσίας μας ιδιαιτέρως τα εξής. Πρώτα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, όπου αναφέρεται, ποιοι φορείς δεν επιτρέπεται να παρέχουν οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες σε ηλικιωμένους. Και είναι αναλυτικό το ΦΕΚ 213. Α1995 με αριθμό 2345 του 95. Δεν είχαν το δικαίωμα. Επίσης η παράταση που περιγράφει και όλα αυτά που έχουν βάλει μέσα για το ότι υπάρχει νόμος που μέχρι 31 Δεκάτου 19 λέει. Επίσης η παράταση που περιγράφεται στο ΦΕΚ το έχουν επικαλεστεί. 49-23 και το προηγούμενο συμβούλιο. Β31 Δεκάτου 19 αφορά μονάδες που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αδειοδότησης της λειτουργίας. Ακούστε, γιατί αυτό το επιχείρημα το επικαλέστηκαν και νομικοί του σύμβουλοι. Υπάρχει λοιπόν μια νομοθεσία που έλεγε 31 Δεκάτου 19 που έδινε δικαίωμα να πάρουν παρατάσεις εφόσον όμως είχαν καταθέσει φακέλους και δεν είχαν ολοκληρώσει.
Στην περίπτωση όμως αυτή εδώ το λέει πεντακάθαρα. Δεν υπήρχαν καν αρχική κατάθεση αίτησης για άδεια ίδρυσης, οπότε και δεν υπάγεται σε αυτή τη διάταξη του νόμου. Όλα τα επιμέρους τα έχει δει και η αποκεντρωμένη. Σε κάθε περίπτωση, η αρχή της καλής πίστης αυτή έχει κρατήσει για την υπηρεσία μία 20ετία. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πως ηλικιωμένοι από 28 που αποτυπώθηκαν στην αυτοψία του 16 αυξήθηκαν στους 72 και άλλα πολλά. Από εκεί και μετά, για να συμπληρώσω την προσωπική μου άποψη. Επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, νομίζω ότι τον ζητήσατε να έχετε μια σωστή ενημέρωση και έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι, ναι. Η σημερινή εικόνα έχει ως εξής. Θα μπορούσαν κάλλιστα από την αρχική απόφαση να έχουν κάνει ενέργειες η σημερινή διοίκηση σε συνεργασία με τις προηγούμενες διοικήσεις, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα μπορούσαν να έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες που δεν είδαμε στη σωστή κατεύθυνση. Εγώ προσωπικά καταθέτω την άποψή μου τώρα. Ανταυτού προσπάθησαν να ανακόψουν μια απόφαση η οποία ήταν ένα χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Από εκεί και μετά, απαντήσεις του τύπου 19 χρόνια, 20 χρόνια κτλ. Είδατε ότι είχαν προηγηθεί και άλλες περιπτώσεις οι οποίες καθένας απολογείται για το κομμάτι που του αντιστοιχεί. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε με όλα όσα περιγράφονται στις εκθέσεις, εγώ προσωπικά, με τις ψήφους του κόσμου που με έστειλε εκεί, να συνεχίσω να αφήνω να λειτουργεί ένα τέτοιο συνολικά παράτυπο, για να μην πω περισσότερα, δύο διαφορετικές δομές, ενώ ταυτόχρονα η περιφέρεια έχει κάνει ενέργειες και έχει προς τον ομόλαση θείου ήδη ολοκληρώσει ιδρύματα τέτοιου χαρακτήρα, όπου φιλοξενούνται άνθρωποι και στη Λατσίδα και ολοκληρώνει στην Ιερά Πέτρα και ετοιμάζεται και για τη Σιτία. Από εκεί και μετά λοιπόν, αυτό που κατά την άποψή μου θα μπορούσε να επιτευχθεί τις ημέρες που υπήρχε, που είχε 60 μέρες περιθώριο και από το Φεβρουάριο, τότε από το Μάρτιο φτάσαμε το Νοέμβριο και ακόμα δεν έγινε τίποτα, να κινηθούμε στην κατεύθυνση, συνεργαζόμενοι με τις δομές που υπήρχαν, να αναζητήσουμε λύσεις μεταφοράς. Πρέπει να πω ωστόσο ότι αυτό που και εμένα με εξέπληξε όσον αφορά τις τελευταίες αποφάσεις, η δεύτερη αναστολή που κατέθεσαν δεν τους χορηγήθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο των Χανίων. Σε αυτό εμείς δεν συμμετείχαμε με την έννοια ότι δεν είχαμε προσθέσει ούτε ένα δικαιολογητικό σε κάποιο νέο στοιχείο στο φάκελο τον αρχικό. Εκείνη αλήθεια, δεν ξέρω τι κατέθεσαν για να μπορέσουν να πάρουν και δεύτερη αναβολή, αλλά φαίνεται ο ίδιος δικαστής από την αρχή έβγαλε αυτό το αποτέλεσμα και μας εξέπλησε και εμάς εδώ, γιατί πιστεύαμε ότι στις 3 Δεκεμβρίου θα μπορούσε να συζητηθεί η τυχόν δυνατότητα μη νομιμότητα σε δεύτερο βαθμό. Η αποκεντρωμένη εξέφρασε την άποψη ότι ήταν νόμιμη η απόφαση αυτή. Και σε τελικό βαθμό τα διοικητικά δικαστήρια τις 3 του Δεκέμβρη θα αποφασίσουν αν και η απόφαση δική μου και της αποκεντρωμένης είναι σύνομη ή δεν είναι. Αυτό θα αποφασίσει το δικαστήριο. Αντί λοιπόν να χανόταν τόσο πολύτιμος χρόνος, θα μπορούσε να έχει να στοιχειοθετηθεί ένας φάκελος όλο αυτό το διάστημα, με τις ενέργειες που έπρεπε να έχουν γίνει, να μην τελεσφορήσουν να υπάρχουν τα σχετικά έγγραφα μέσα σε ένα τεκμηριωμένο φάκελο και να ζητηθεί εκ μέρους της πολιτείας να πάρει θέση. Γιατί ξέρετε κάτι, τις αποφάσεις του αντιπεριφερειάρχη μπορεί να τις αλλάξει το Υπουργός Υγείας ή το Υπουργείο Δικαιοσύνης ή το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης με δικές του αποφάσεις. Δεν καταργείται, μπορεί να αλλάξει. Οι συνθήκες είναι τέτοιες και η προγενέστερη εμπειρία που υπάρχει ήδη με τον κορονοϊό και στις Σέρες και στα Ιωάννινα και παντού είναι ότι σε δεύτερο βαθμό η πολιτεία διαθέτει τα μέσα και τα εργαλεία για να μεταφέρει, μετακινήσει και όσες υλικοτεχνικές υποδομές είναι χρήσιμες για να εξυπηρετηθούν άνθρωποι και να μετακινήσει και τους ανθρώπους. Άρα σε κάθε περίπτωση το πλέον το θέμα έχει από εμάς απεμπλακεί. Η δικαιοσύνη έχει το λόγο. Έχουμε άρεστη συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα της Ιεράπτωρας και την Εισαγγελία Λασιθίου, με πλήρη ευαισθητοποίηση το πώς συμπεριφερόμαστε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που, σαν φιλοξενούμενοι, δεν έχουν τίποτα περισσότερο να κάνουν από το να ζητάνε τη στοργή και τη συνένεση της πολιτείας. Την οποία όμως οφείλω να πω ότι στη διάρκεια της 20ετίας ίσως κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν, διότι δεν τήρησαν κανόνες. Και δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο. Από εκεί και μετά, προφανώς η συνεργασία είναι ανοιχτή. Δεν αρνηθήκαμε από το Μάρτιο καμία εισήγηση, καμία προσπάθεια να έρθουν εδώ στο γραφείο μας. Ανακοινώσεις έγιναν και μετά τις ανακοινώσεις και στο γραφείο δεχτήκαμε εκπροσώπους των εργαζομένων και το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά. Και τώρα ακόμα που ομιλούμε ή έχουμε την κάθε διάθεση όπου μπορούμε να συνυποστηρίξουμε για να πετύχουμε τι. Να πετύχουμε την προσωρινή μεταφορά των ανθρώπων σε ασφαλείς προορισμούς ή στους οικείους τους με στόχο το επόμενο διάστημα να ολοκληρωθεί η δομή αυτή που δεν θα επαρκεί για τις ανάγκες του Δήμου της Ιεράπετρας, αλλά δεν είπε ποτέ η Περιφέρεια ότι σε ένα δεύτερο αίτημα δεν θα απαντήσει. Έτσι, γιατί υπενθυμίζω ότι το νέο γυροκομείο που θα είναι νόμιμο και χρόνο χρειάζεται για να εκτελεστεί,
κύριε Γουλιδάκη, νομίζω ότι επειδή είμαστε και στο τέλος, δηλαδή με ασφάλεια το κρατάω αυτό. Σίγουρα με ασφάλεια, με τις κατάλληλες, εφόσον ξεκινήσει η διαδικασία, με τις κατάλληλες εξετάσεις των ανθρώπων. Έτσι, με όλα αυτά που χρειάζεται. Και για όλα αυτά να είστε σίγουροι ότι οι υπηρεσίες συνολικά του κράτους, πέρα της αντιπεριφέρειας που έχει κάνει τα νόμιμα και αυτά που ορίζει ο νομοθέτης, προφανώς θα επιληφθεί και έχει ήδη επιληφθεί με τα κατάλληλα έγγραφα και από το αστυνομικό τμήμα της Ιεράπετρας και από τις αρμόδιες αναφορές. Άρα, αυτοί που πραγματικά νιώθουν ότι έχουν. Από την, από την έρευνα που έχετε κάνει και που έχετε απευθυνθεί, υπάρχουν δηλαδή δυνατότητες να δεχτούν αυτά τα άτομα? Στις 2 Ενδεκάτου εμείς κάνουμε ενέργειες βάσει εγγράφων. Μες. Και σε κάθε περίπτωση και τότε είχαμε δώσει λίστα με τα άτομα. Δεν γνωρίζω όμως πραγματικά και δεν έχω ανάμειξη, δεν είμαι ούτε δικαστικός ούτε τίποτα τι ακριβώς ενέργειες έχουν γίνει. Είναι θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακόμα και στις 2 Ενδεκάτου έχουμε αποστείλει τους πίνακες με τις δομές μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων σε όλη την Κρήτη. Προφανώς όσο αναφέρονται και μεταφέρουν ό,τι πήραν και τα λοιπά και τηλεφώνησαν, δεν τα γνωρίζω και δεν ξέρω με ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν. Με γραπτά αιτήματα, με mail, με προφορικές και πού απευθύνθηκαν. Άρα σε κάθε περίπτωση όλα αυτά πλέον είναι ζητήματα που ξεπερνάνε τον αντιπεριφερειάρχη και την περιφέρεια. Προφανώς έχει εμπλακεί η ελληνική δικαιοσύνη, η οποία θα βρει και τις κατάλληλες λύσεις τις επόμενες ημέρες. Θα ήθελα να το κλείσουμε όμως σε αυτό το σημείο. Προφανώς είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, με την έννοια πια ότι θα πρέπει να αντιληφθούν πολλοί ότι δεν είναι προσωπικό. Και σε αυτό θέλω να μείνω λίγο. Ορισμένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιφέρονται, και αυτό δεν τους τιμάει, αναφερόμενοι σε διάφορα προσωπικού χαρακτήρα ζητήματα. Τις αποφάσεις που υπογράφει ο αντιπεριφερειάρχης πάντα τις βλέπει πολύ προσεκτικά εκείνο και κρίνεται στο σύνολο. Οφείλω λοιπόν να πω δεν, και ότι αποκαλύφθηκε. Δεν είναι προσωπικό, δεν είναι προσωπικό. Οφείλω να πω. Θέλω να ρωτήσω τώρα. Η έννοια η οποία υπάρχει είναι πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Υπάρχουν δυνατότητες να φιλοξενηθούν τώρα κάπου αλλού? Αυτό είναι που έπρεπε να ερευνάτε συνεχώς και υπάρχουν όλες οι αδειοδοτημένες δομές σε όλο το νομό Λασιθίου και χρονίων παθήσεων και θεραπευτήριο δηλαδή και γυροκομεία και στην υπόλοιπη Κρήτη. Το ερώτημα παραμένει όμως που πρέπει να απευθύνει στο ΔΣ. Υπάρχει πραγματική διαδικασία, αλληλογραφία κτλ. Και στις 2 Ενδεκάτου αποστείλαμε έγγραφο με τις δομές όλης της Κρήτης. Μάλιστα. Δεν γνωρίζω από εκεί και πέρα ακριβώς πώς κινούνται. Μάλιστα. Άρα σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να πω κάτι, διότι πραγματικά θα πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος ότι ο ίδιος αντιπεριφερειάρχης έχει υπογράψει και άλλες ενέργειες που μπορεί να μην αρέσουν σε πολλούς. Συνολικά έχει ότι κρίνομαι και αξιολογούμε στο σύνολο. Γιατί με το ίδιο χέρι έχουμε υπογράψει διαδικασίες παρατυπιών για να φτιάξουμε και τεχνικά έργα πολλές φορές που αλλιώς η γραφειοκρατία δεν μας τα φτιάχνει. Για να λύσουμε τεχνικά ζητήματα, για να κάνουμε χρηματοδοτήσεις που πάντα όμως προβλέπουμε και προστατεύουμε να έχουμε τουλάχιστον το 95% της νομιμότητας και να μπορούμε να πάρουμε ρίσκα πολιτικά και σαν αιρετοί και σαν πολίτες αυτής της πόλης και αυτής της περιοχής και αυτού του νομού. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ είμαι σε κάθε όπως και να έχει, με τις αρμόδιες αρχές, πάντα και η υπηρεσία και ο ίδιος προσωπικά συνεργάσιμος. Ποτέ δεν έκλεισε αυτή η πόρτα για προτάσεις κτλ. Δεν αποποιούμαστε τις ευθύνες που μας αντιστοιχούν, τις αναλαμβάνουμε και γι' αυτό προσπαθούμε να έχουμε γρήγορες διαδικασίες να ολοκληρωθεί το γυροκομείο της Ιεράπετρας. Και να πω κάτι προσωπικό και να κρατήσετε λίγο χρόνο, ίσως είναι χρήσιμο. Είναι μια εκπομπή που δεν μπορούμε να την κρατήσουμε πίσω, η ελληνική που ακολουθεί. Θέλω όμως κάτι να πω. Ίσως χάσαμε πολύτιμο χρόνο και θα πρέπει να αναφερθούμε, γιατί πραγματικά ήδη επεξεργαζόμαστε την ερχόμενη Δευτέρα το τι πραγματικά θα γίνει με τα κτίρια φαντάσματα των δημοσίων υπηρεσιών, όπου θα ψάχνει να βρει ανθρώπου να κάνει τη δουλειά σου, οι πόρτε θα είναι κλειστέ και όλοι θα έχουν διασφαλιστεί. Γιατί από τι άδειε, τι επαφή κτλ. Θα τρέχουμε ορισμένοι άνθρωποι για να φέρουμε θέματα στην επιφάνεια και να τα προσπαθήσουμε να τα υποστηρίξουμε. Θέλω να πω ξεκάθαρα ότι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν ήρθαν εδώ στο γραφείο μου, μου μετέφεραν ότι μέλος του συγκεκριμένου σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου περιφέρεται ακριβώς και καταφέρεται εναντίον μου ότι είχα διατάξει ένοχη διοικητική εξέταση εναντίον του με στόχο να χάσει τη δουλειά του. Και επίσης εκείνη τη μέρα περίτρανα, ας μιλήσουν τα μέλη του Συμβουλίου. Μίλησα συγκεκριμένα με φορέα τον οποίο εργάζεται και αποδείχθηκε ότι ούτε ο φορέας του είχε ΕΔΕ με τον νομικό σύμβουλο του φορέα που εργάζεται και τον νομικό σύμβουλο της περιφέρειας, και αποδείχθηκε το περίτρανα πόσο πραγματικά όταν κάποιος δεν γνωρίζει τι ποιεί μπορεί να περιπέσει σε λάθη.
χωρίς να έχω καμία αντιπαλότητα με κανένα. Δεν έχω προσωπικά με κανένα πολίτη του νομού Λασιθίου. Το ήθος και η τιμιότητά μου μου επικράτησαν όλα αυτά τα χρόνια, τα προσωπικά μου να τα βάζω πίσω όταν ασχολούμαι με τα κοινά. Θεωρώ λοιπόν ότι επειδή έχουν γίνει σφάλματα όσον αφορά τοποθετήσεις και ο νομικός σύμβουλος του γυροκομείου, ο αγαπητός Φίλτατος, αναφέρθηκε ότι ο Γουλιδάκης απέστειλε το έγγραφο. Ο Γουλιδάκης υπογράφει διαδικαστικά θέματα που εισηγούνται υπηρεσίες, τεκμηριωμένα, τα οποία σε κάθε περίπτωση, εάν και εφόσον γίνεται, μπορεί να καθυστερήσουν ένα χρονικό διάστημα. Τα ίδια χέρια έχουν υπογράψει 30.000 ευρώ πρόστιμα σε παράνομα βενζινάδικα, 15 σε λιγμένα τρόφιμα και με την ίδια τακτική οφείλω να συνεχίσω μέχρι να μου αφαιρέσει το δικαίωμα ο κόσμος του Λασιθίου που με ψηφίζει. Να το κλείσω.